Τετραώριστες εργασίες σήμερα τη ΕΣΠΟΕ δίνει για να υποστηρίξει τους εργαζόμενους στο ΕΣΥ μέσω της ΔΥΠΑ. Μάλιστα, στην ανακοίνωση της ΕΣΠΟΕ δίνει, βλέπω ότι στις μονάδες του ΕΣΥ και κυρίως στα νοσοκομεία εργάζονται 3.000 υγειονομικοί πρώτης γραμμής, που αυτοί οι άνθρωποι αμείβονται με χαμηλούς μισθούς, με χαμηλότερους μισθούς από τον κατώτατο μισθό του ανειδίκευτου εργάτη, και δυστυχώς για αυτούς δεν υπάρχει αυτή την ώρα και κάποια μέριμνα έτσι ώστε να παραμείνουν στην δουλειά τους. Έτσι έχουν τα πράγματα, κύριε Θεοδωσάκη. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Γεράση, καλημέρα στους ακροατές. Να ξεκινήσω από το πρώτο πράγμα, ότι υπάρχει στάση εργασίας, πανατική στάση εργασίας τετράωρη, και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εργασίας για τους συναδέλφους που έχουν προσληφθεί μέσω ΟΑΕΔ, που μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας αυτό που θέλουμε να διαφυλάξουμε είναι ότι θα παραμείνουν μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Όσο αφορά τις μονάδες, ένα θέμα αρκετά μεγάλο, το οποίο το ζήσαμε και τα χρόνια της πανδημίας και αναγνωρίζει για ακόμα μία φορά η αναγκαιότητα ύπαρξης κλινών ΜΕΘ, και βέβαια το βλέπουμε και στην καθημερινή λειτουργία των νοσοκομείων, ότι οι ΜΕΘ είναι απαραίτητες για τα μεγάλα χειρουργικά περιστατικά, για τα τροχαία ατυχήματα, για τους ανθρώπους με σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα. Υπάρχει μία απόφαση του Υπουργείου Υγείας που, παρά την εισήγηση που έχει κάνει το Συμβούλιο Υγείας, μειώνει το ποσοστό των κρεβατιών ΜΕΘ από το 10 στο 5% των οργανικών θέσεων, όπως και η πρόταση για αύξηση ανασθενή, ειδικά του νοσηλευτικού προσωπικού, ούτε αυτό γίνεται δεχτό, με αποτέλεσμα πραγματικά οι ΜΕΘ να μην έχουν τη στελέχωση που απαιτείται για να παρέχει αυτού του ψηλού υψηλές υπηρεσίες υγείας. Άρα λοιπόν η σημερινή κινητοποίηση δεν έχει μόνο να κάνει με ένα πράγμα. Λέμε ότι είναι πολύπλευρη και πάτε ή πήγατε ευθύς αμέσως και σε αυτές τις εγκυκλίους οι οποίες βγαίνουν από το Υπουργείο. Τώρα πλεύρης λέγεται, μην αγκάγκα λέγεται όπως και να λέγεται, αλλά κυρίως μην αγκάγκα λέγεται, που σας προκαλούν πραγματικά ένα πονοκέφαλο, έτσι. Εγώ λέω κυβέρνηση. Έτσι τελειώς, είναι συλλογική η ευθύνη. Ο κάθε υπουργός μπορεί να έχει την άποψή του, αλλά υπάρχει η ευθύνη, η πολιτική υπάρχει στο σύνολο της κυβέρνησης. Αυτή αποφασίζει. Δηλαδή, μετά την εγκύκλιο. Ζητάω συγγνώμη. Μετά την εγκύκλιο αυτή ή μέσα στην εγκύκλιο αυτή την ίδια, ότι θα μπορούν διασωληνωμένοι να βρίσκονται, εάν δεν υπάρχει χώρος, κρεβάτια και σε κοινούς θαλάμους, με την εποπτεία των νοσηλευτών, των γιατρών, εκεί μέσα υπάρχει και η αναφορά ότι αν δεν συμπληρώνεται το πρόγραμμα εφημεριών στις ΜΕΘ, πως αυτό θα μπορεί να καλύπτεται από γιατρούς συναφών ειδικοτήτων, και ποιες είναι οι ειδικότητες αυτές, δεν έχω καταλάβει. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ πολύπλοκο και δείχνει πραγματικά, κυρία Δουλγεράκη, το ποια ιδέα έχει και ποια πολιτική θέλει να εφαρμόσει. Σας ρωτώ γιατί εσείς είσαστε εργαζόμενος στα χειρουργεία του Πανεπιστημίου. Όταν μιλάμε για ΜΕΘ, μιλάμε για εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, μιλάμε για εξειδικευμένους γιατρούς που μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Γιατροί είναι πολλές οι ειδικότητες και είναι γιατροί. Δεν μπορούν όμως οι γιατροί όλων των ειδικοτήτων να εμπλέκονται, να το πω έτσι λαϊκά, στα πόδια των άλλων. Δεν έχουμε υπηρεσίες υγείας. Δηλαδή ένας γιατρός παθολόγος, για παράδειγμα, μπορεί να είναι τέλειος όσο αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες στην παθολογική του κλινική, δεν προσφέρει όμως, δεν μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες σε επίπεδο ΜΕΘ. Ακριβώς εξειδικευμένο προσωπικό. Ακριβώς. Θέλει τους εντατικολόγους, θέλει τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στη ΜΕΘ. Όσο αφορά τις ηχόνες κλπ. Δεν αφορά μόνο τις ΜΕΘ, αφορά και τις υπόλοιπες κλινικές όλων των νοσοκομείων και όλων τα τμήματα. Όπου δεν καλύπτεται το 60% των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, αυτά θα κλείνουν και θα συγχωνεύονται με άλλα πιο κοντινά νοσοκομεία. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Απαράδεκτα πράγματα. Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν πώς καταγράφεται το μέλλον της δημόσιας υγείας. Σε καθημερινή αυτό βάση. Το θέμα που βάλατε βέβαια για τις αμοιβές του προσωπικού, το έχουμε αναλύσει χιλιάδες φορές και μέσα από την εκπομπή σας. Πραγματικά οι υγειονομικοί υπάλληλοι, για αυτό που προσφέρουν, ποτέ διαχρονικά
δεν αμείβονται για αυτό που πραγματικά προσφέρουν. Είναι πολλά τα θέματα και τα προβλήματα. Έβλεπα και κάτι άλλο. Μέσα από τα δελτία τύπου του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, μπαίνουν μέσα διαρρήκτες ή όπως θέλετε να το πείτε και ξανακλειδώνουν οι πορτές. Μετά το θέμα είναι τώρα διαρρήκτες, γι' αυτό κλειδώνουν τις πόρτες ή είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Υπάρχει η ομάδα φύλαξης security στο νοσοκομείο, προφανώς ένας τεράστιος χώρος όπως είναι το νοσοκομείο ενδεχομένως να υπάρχουν και τέτοια φαινόμενα, αλλά δεν πάει να πει ότι όταν κλειδώνουμε τις πόρτες, ειδικά πόρτες εξόδου, ασφαλείας, και λοιπά, ότι θα σώσουμε έτσι το σύστημα. Δεν είναι αυτό ότι να κλειδώνω το νοσοκομείο το σώνο κιόλας. Υπάρχουν και άλλες διαδικασίες που μπορεί να το σώσει το νοσοκομείο. Μα είπατε το από την αρχή ότι όταν υπάρχουν υπηρεσίες φύλαξης ας κατανείμουν εκείνες το προσωπικό τους έτσι ώστε φυλάσσεται ο μεγάλος χώρος. Ναι. Άρα πιστεύετε γιατί έγινε, γιατί ξανά έγινε τον καιρό της πανδημίας και ξανά μάνα πάλι τώρα, γιατί πιστεύετε ότι έγινε? Και τις δύο φορές ήταν για μένα η εύκολη λύση αντιμετώπισης προβλημάτων. Ποια είναι η εύκολη λύση αντιμετώπισης προβλημάτων? Αυτή την ώρα οι ληστές, ας πούμε, οι διαρρήκτες ή τι είναι? Η εύκολη λύση αντί να δούμε πώς θα έχω προσωπικό φύλαξης. Πώς θα λειτουργούν οι κάμερες περιμετρικά καλά του νοσοκομείου, πώς θα έχω ένα καλό φωτισμό γύρω από το νοσοκομείο και λοιπά. Η εύκολη λύση είναι να κλείσουμε τις πόρτες. Μάλιστα. Να κλειδώσουμε τις πόρτες. Μα ότι αυτό μπορεί να γίνει σε μια περίπτωση. Εγώ δεν θέλω να κινδυνολογήσω και μπορεί να μην υπάρξει ποτέ τέτοια φαινόμενα. Ναι, αλλά γι' αυτό τη λένε και η πόρτα ασφαλείας. Ακόμα και το τι πόρτες θα υπάρχουν ανοιχτές όσον αφορά την πρόσβαση του κόσμου προς τα έξω και όσον αφορά των αρρώστων κλπ. Αυτά όλα έχουν καθιερωθεί. Δεν τα φεύραμε εμείς, ούτε ανακαλύψαμε την Αμερική σήμερα εμείς. Αυτά είναι από ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το πράγμα, από μηχανικούς που ασχολούνται, από την πυροσβεστική που ασχολείται. Θεσμικά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το πράγμα. Άρα πρέπει να τηρούνται αυτά τα οποία προτείνουν και πράγματι αυτή είναι η ασφάλεια. Και είναι άλλο κομμάτι το πώς θα διαφυλάξουμε το νοσοκομείο από κλοπές, από φθορές κλπ. Είναι άλλο κομμάτι. Αλλά φαντάζομαι ότι από τη στιγμή που υπάρχουν ειδικοί χώροι, είτε για φύλαξη υλικών ή οτιδήποτε άλλο, ότι αυτές οι πόρτες μπορούν να κλειδωθούν. Τώρα πόρτα ασφαλείας και επειδή σας λέω, έβλεπα την αναφορά σας εκεί ως Σωματείο Εργαζομένων, σας ρώτησα κύριε Θεοδωσάκη για να δω τι ακριβώς συμβαίνει. Τον τελευταίο καιρό και το σειρματόπλεγμα που είναι προς την κεντρική είσοδο και προς τα κάτω προς το πάρκινγκ είναι καταστραμμένο. Κάποιος το κατάστρεψε. Ωραία. Δεν πρέπει να αντικατασταθεί? Ναι. Ένα απλό πράγμα. Ναι. Λέω. Τα απλά, τα αυτονόητα και τα πάρα πολύ δύσκολα. Κύριε Θεοδωσάκη, σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.